Γεια σας. Σήμερα θα κάνουμε την βελονιά ύφανση. Την υφαντή βελονιά. Δεν είναι δύσκολη. Χρειάζεται να κάνουμε μία αλυσιδίτσα που να είναι ένα πολλαπλάσιο του 4. Βέβαια, εγώ αρχίζω από την αρχή, αλλά όπως γνωρίζετε, όπως κάνω συνήθως, θα κόψω κάποια κομμάτια του βίντεο. Δεν θα με δείτε για ώρες να το δουλεύω. Εμείς θα κάνουμε 16 αλυσιδίτσα σήμερα. Και κάνουμε και 3 αλυσιδίτσες που θα τις δουλέψουμε σαν ποδαράκι. Εγώ θα κάνω 2. Γιατί εγώ κάνω 2 αλυσιδίτσες για να κρατήσω τις άκρες καλά, να στέκονται καλά οι άκρες μου. Λοιπόν, εσείς στην τέταρτη αλυσιδίτσα κάνετε ένα ποδαράκι κανονικό και καθ' όλη τη σειρά αυτή κάνετε από ένα ποδαράκι. Υπενθυμίζω ότι στο τέλος και κατά τη διάρκεια του βίντεο θα βρείτε τις βελονιές, τις βασικές βελονιές, το πώς αρχίζουμε και τις βελονιές που θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα και που είναι το μπροστινό ανάγλυφο ποδαράκι και το πίσω ανάγλυφο ποδαράκι. Και την τελευταία μας βελονιά εδώ. Τώρα αρχίζουμε να δουλεύουμε, κάνουμε τις 3 αλυσιδίτσες. Εγώ θα κάνω τις 2 μου και αρχίζουμε να δουλεύουμε την βελονιά ύφανση. Η βελονιά ύφανση μοιάζει πάρα πολύ, θυμίζει πάρα πολύ την βελονιά καλάθι. Λοιπόν, αρχίζουμε κάνοντας 2 ανάγλυφα ποδαράκια. Μπροστινά. Συνεχίζουμε κάνοντας 2 ανάγλυφα ποδαράκια πίσω. Και ξανά 2 ποδαράκια ανάγλυφα μπροστά και κατά αυτόν τον τρόπο εναλλάσσουμε 2 κατά τη διάρκεια της σειράς, 2 ανάγλυφα ποδαράκια μπροστά και 2 ανάγλυφα ποδαράκια πίσω. Δύο ανάγλυφα ποδαράκια πίσω. Δύο ανάγλυφα ποδαράκια πίσω. Και θα επανέλθουμε μετά. Κάνουμε 2 ποδαράκια ανάγλυφα μπροστά. Και στην πραγματικότητα αυτή είναι η μπλέξη μας, η ύφανση. Η αναλλαγή του συμπραγματικότητα αυτή είναι η ύφανση, αναλλάσσουμε ανάλυφα ποδαράκια μπροστά και ανάλυφα ποδαράκια πίσω. Λοιπόν, κάνουμε, εκεί που κάνουμε τις αλυσιδίτσες μας, κάνουμε και μια απλή αλυσιδίτσα για να κλείσουμε τη σειρά μας αυτή. Τώρα, εδώ όπου έχουμε δουλέψει, θυμόμαστε ότι τελειώσαμε με 2 ανάλυφα ποδαράκια μπροστά.
Επίσης θυμόμαστε, όσοι γνωρίζουν, όσοι δεν γνωρίζουν θα το μάθουν τώρα, ότι τα μπροστινά και τα πίσω ανάγλυφα ποδαράκια είναι συμπληρωματικά. Δηλαδή, όταν δουλεύω μπροστά από τη μία μεριά, το ανάγλυφο ποδαράκι μπροστά, όταν θέλω να συνεχίσω να είναι η ίδια γραμμή, γυρίζοντας, δουλεύω στο σημείο που έχω δουλέψει το ανάγλυφο ποδαράκι μπροστά, δουλεύω το ανάγλυφο ποδαράκι πίσω. Κατά αυτόν τον τρόπο συνεχίζεται, έχω μια συνέχεια της σειράς. Το ίδιο ισχύει εδώ που έχω δουλέψει το ποδαράκι, το ανάγλυφο πίσω. Για να έχω το ίδιο αποτέλεσμα, δουλεύω ανάγλυφο ποδαράκι μπροστά στην επόμενη, γυρίζοντας το πλεκτό μου. Λοιπόν, κάνω τις τρεις αλυσιδίτσες, εγώ κάνω δύο για να κρατήσω τις άκρες μου. Λοιπόν, όπως έχουμε πει εδώ, εδώ έχουμε δουλέψει με ανάγλυφο, έχουμε τελειώσει με δύο ανάγλυφα ποδαράκια μπροστά. Οπότε, για να έχουμε τη συνέχεια, εδώ θα δουλέψουμε δύο ανάγλυφα ποδαράκια πίσω. Για να έχουμε την ίδια συνέχεια στο πλεκτό μας. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί μετά στην τρίτη σειρά θα αλλάξουμε και θα δείτε ότι αν αλλάξουμε την σειρά, αν αλλάξουμε το πλέξιμο, αλλάζει. Βλέπετε εδώ έχω κάνει τα δύο ποδαράκια πίσω, στην επόμενη σειρά έχω κάνει δύο ποδαράκια πίσω και συνεχίζεται το ίδιο. Λοιπόν, τώρα για να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα εδώ που έχουμε κάνει τα δύο ποδαράκια πίσω, δουλεύουμε δύο ποδαράκια μπροστά. Γιατί όπως είπα, στις σειρές τα δύο ποδαράκια αυτά είναι συμπληρωματικά. Μας χρειάζονται. Εδώ που είχα δουλέψει τα δύο ποδαράκια μπροστά, δουλεύω τα δύο ποδαράκια πίσω. Και εδώ που είχα δουλέψει τα δύο ποδαράκια πίσω, δουλεύω τα δύο ποδαράκια μπροστά. Λοιπόν, κατά αυτόν τον τρόπο βλέπετε, έχω μια συνέχεια στο πλεκτό μου. Τώρα στην τρίτη σειρά θα αλλάξουμε τη σειρά των βελονιών. Γιατί θέλουμε να επιτύχουμε. Συγγνώμη. Γιατί θέλουμε να επιτύχουμε αυτό το οπτικό εφέ με τα διαφορετικά τετραγωνάκια μας. Οπότε για να το επιτύχουμε αυτό πρέπει να αλλάξουμε τη σειρά των βελονιών. Λοιπόν, εδώ τελειώνω με δύο ποδαράκια πίσω. Θυμόμαστε στη δεύτερη σειρά, θυμόμαστε ότι τελειώνουμε με δύο ποδαράκια πίσω. Και βέβαια κλείνουμε με το ποδαράκι το κανονικό στις αλυσιδίτσες εδώ τις τρεις που κάναμε. Και γυρίζουμε, κάνουμε τρεις αλυσιδίτσες εσείς, δύο εγώ, και γυρίζουμε το πλεκτό μας. Τώρα, εδώ όπου έχω δουλέψει τα ποδαράκια τα ανάποδα πίσω, τα ποδαράκια τα ανάγλυφα πίσω, γυρνώντας, τα δουλεύω πάλι πίσω. Δουλεύω λοιπόν τα δύο ποδαράκια ανάγλυφα πίσω και κατά αυτόν τον τρόπο αλλάζω τη σειρά των βελονιών που θα δουλέψω για να δημιουργήσω αυτό το εφέ. Και συνεχίζω δύο ανάγλυφα ποδαράκια πίσω, δύο ανάγλυφα ποδαράκια μπροστά σε όλη μου τη σειρά, εναλλάσσω τα δύο ποδαράκια τα ανάγλυφα μπροστά και τα δύο ποδαράκια τα ανάγλυφα πίσω.
και μπροστά. Είπαμε και δύο ανάγλυφα πίσω, αναλλάσσουμε για να έχουμε το εφέ της υφαντής βελονιάς, της ύφανσης. Και κλείνω με δύο ποδαράκια πίσω. Τώρα στη δεύτερη, όπως και στη δεύτερη σειρά, θέλω να συνεχίσω το ίδιο, την ίδια πλέξη, δηλαδή εδώ που έχω δουλέψει τα δύο ποδαράκια τα πίσω, κλείνω, πολλά, κλείνω με ένα απλό ποδαράκι τη σειρά μου. Λοιπόν, και εδώ που έχω δουλέψει το ποδαράκι το πίσω, για να συνεχίσω το ίδιο εφέ γυρνώντας, κάνω τις αντισυντήσεις μου εδώ, για να συνεχίσω το ίδιο εφέ, το ίδιο αποτέλεσμα, το οπτικό αποτέλεσμα, πρέπει να δουλέψω δύο ποδαράκια μπροστά. Το βλέπετε αυτό κιόλα, έτσι, δεν χρειάζεται, το βλέπετε κιόλα. Εκεί που χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή είναι πάντα η τρίτη σειρά. Δουλεύουμε δύο σειρές με την ίδια, βλέπετε, ήδη έχει αλλάξει εδώ, το βλέπετε το αποτέλεσμα. Και εδώ είχα δουλέψει ποδαράκια μπροστά, θα τα δουλέψω πίσω εδώ, γιατί όπως έχω πει είναι συμπληρωματικά αυτές οι δύο επιλέξεις. Και για να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα μπρος και πίσω, πρέπει να δουλέψουμε τη μία φορά το ποδαράκι το ανάποδο μπροστά και την άλλη το ποδαράκι το ανάγλυφο πίσω, για να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Μετά, όταν θέλουμε να αλλάξουμε τη σειρά, αλλάζουμε και την πλέξη μας. Βλέπετε τι ωραία που γίνεται. Και αυτό είναι σαν το, επαναλαμβάνω, σαν την πλέξη καλάθι. Μοιάζει πάρα πολύ. Γνωρίζοντας δηλαδή ήδη αυτή την πλέξη, μαθαίνετε ευκολότερα εκείνη. Λοιπόν, δύο ποδαράκια πίσω εδώ κάνω. Δύο ποδαράκια μπροστά, γιατί είχα δουλέψει δύο ποδαράκια ανάγλυφα πίσω στην προηγούμενη σειρά μου, και για να έχω το ίδιο αποτέλεσμα δουλεύω και τα ποδαράκια εδώ τα ανάγλυφα μπροστά. Εδώ τα είχα δουλέψει πίσω, άρα μπροστά, εδώ ήταν δύο μπροστινά ποδαράκια, για τη συνέχεια δουλεύω δύο ποδαράκια πίσω για να συμπληρώσω την πλέξη μου. Και εδώ ποδαράκι πίσω, εδώ στο τέλος είχα δουλέψει δύο ποδαράκια πίσω, για να συμπληρώσω δουλεύω δύο ποδαράκια μπροστά. Και κλείνω το πλεκτό μου με ένα κανονικό ποδαράκι στις αλυσιδίτσες που είχα δουλέψει στην αρχή, εδώ στην προηγούμενη σειρά, και κάνω τις τρεις αλυσιδίτσες για να προχωρήσω άμα θέλω. Εγώ κάνω δύο για να κρατήσω τις άκρες μου, όπως βλέπετε οι άκρες κρατιούνται καλύτερα έτσι. Εδώ είχαμε δουλέψει τις τα δύο, εδώ αλλάξαμε και εδώ τώρα αλλάζουμε. Εδώ πώς θα αλλάξουμε? Εδώ δουλέψαμε δύο ποδαράκια μπροστά. Για να αλλάξουμε τη σειρά θα πρέπει να κάνουμε δύο ποδαράκια μπροστά και εδώ. Έτσι κόβουμε την συνέχεια που είχαμε ως τώρα. Και συνεχίζω δύο ποδαράκια πίσω. Και δύο ποδαράκια μπροστά. Και δύο ποδαράκια πίσω. Και δύο
και το δεύτερο ποδαράκι πίσω εδώ και τα δύο ποδαράκια μπροστά. Πίσω. Και τα δύο στο δεύτερο ποδαράκι πίσω για να αλλάξουμε με τη σειρά και μετά από αυτή τη σειρά θα συνεχίσουμε κανονικά για να συνεχίσουμε να κάνουμε τις δύο μας δύο ποδαράκια μπροστά εδώ και κλείνουμε με το πρώτο ποδαράκι εκεί που δουλεύσαμε τις αλυσιδίτσες στην προηγούμενη σειρά για να τρεις αλυσιδίτσες για να γυρίσουμε το πλεκτό μας. Εγώ τις κάνω δύο γιατί θέλω να κρατήσω καλά τις άκρες του πλεκτού μου, βλέπετε κρατιούνται καλύτερα έτσι εδώ. Λοιπόν, και τώρα για να συνεχίσουμε, εδώ είχαμε δουλέψει δύο ποδαράκια μπροστά. Για να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα θα δουλέψουμε δύο ποδαράκια πίσω. Εκεί που είχαμε δουλέψει δύο ποδαράκια πίσω, για να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα θα δουλέψουμε δύο ποδαράκια μπροστά. Τα ανάγλυφα τα ποδαράκια μπροστά. Που δουλέψαμε τα ποδαράκια τα μπροστινά θα δουλεύουμε δύο ποδαράκια πίσω. Συγγνώμη. Και δύο ποδαράκια μπροστά εδώ. Και δύο ποδαράκια πίσω. Και φτάσαμε στο τέλος της σειράς. Θα κλείσουμε μετά με το πρώτο ποδαράκι εδώ στις αλυσιδίτσες που έχουμε δουλέψει στις αλυσιδίτσες μας. Και θα γυρίσουμε, θα κάνουμε τρεις αλυσιδίτσες για να γυρίσουμε, εγώ κάνω δύο και εδώ αλλάζουμε, φτάσαμε στο σημείο να αλλάξουμε τη σειρά και πώς θα την αλλάξουμε είπαμε, εδώ έχουμε δουλέψει δύο ανάγλυφα ποδαράκια πίσω για να αλλάξουμε τη σειρά γυρνώντας δουλεύουμε δύο ποδαράκια πίσω και εδώ για να μας έρθει για να αλλάξουμε τη σειρά στις βελονιές μας και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε τα τετραγωνάκια μας αυτά με τις διαφορετικές πλέξεις και συνεχίζουμε δύο μπροστά, δύο πίσω ως το τέλος της εικόνα. Αυτά ήταν τα πίσω, τώρα δύο μπροστά δύο πίσω. Δύο πίσω και δύο μπροστά και
κεφάλι σου. Και τώρα βέβαια για να συνεχίσουμε για να έχουμε τη συνέχεια των σχεδίου, είμαστε στην πρώτη από τις δύο τις σειρές. Κάνουμε το πρώτο ποδαράκι εδώ που έχουμε κάνει τις σελίδες μας. Και τις τρεις αριστείτες για να γυρίσουμε. Και γυρνώντας, επειδή είμαστε τώρα στη δεύτερη σειρά, εδώ έχουμε δουλέψει δύο ποδαράκια πίσω. Άρα γυρνώντας θα κάνουμε δύο ποδαράκια μπροστά για να έχουμε την ίδια πλέξη. Για να συνεχίσει η ίδια πλέξη. Δηλαδή δημιουργούμε δύο σειρές με την ίδια πλέξη και μετά αλλάζουμε την σειρά. Τώρα, εδώ είχαμε δουλέψει δύο ποδαράκια πίσω, οπότε συγγνώμη, εδώ είχαμε δουλέψει δύο ποδαράκια μπροστά, οπότε εδώ θα δουλέψουμε δύο ποδαράκια πίσω. Εδώ είχαμε δουλέψει δύο ποδαράκια πίσω, θα δουλεύουμε δύο ποδαράκια μπροστά για να συνεχίσουμε να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα, να έχουμε συνέχεια στο πλεκτό μας. Και εδώ στη συνέχεια είχαμε δουλέψει τα δύο ποδαράκια μπροστά για να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα, θα κάνουμε τα δύο ποδαράκια πίσω. Εδώ είχαμε δουλέψει τα δύο ποδαράκια πίσω, δουλεύουμε τα δύο ποδαράκια μπροστά. Και εδώ είχαμε δουλέψει τα δύο ποδαράκια μπροστά, οπότε για να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα δουλεύουμε τα δύο ποδαράκια πίσω. Φτάσαμε και στο τέλος της σειράς αυτής και εδώ στο τέλος είχαμε δουλέψει τα δύο ποδαράκια πίσω και δουλεύουμε τα δύο ποδαράκια μπροστά. Λοιπόν, τώρα φτάσαμε στο τέλος της του tutorial αυτού. Ελπίζω να σας έχω φανεί χρήσιμη. Κλείνουμε με ένα απλό ποδαράκι. Και αν θέλουμε συνεχίσουμε τις αλυσιδίτσες και συνεχίζουμε τη δεύτερη σειρά, όπως βλέπετε. Το σχέδιο είναι double face σχέδιο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε μπρος είτε πίσω. Ελπίζω να το έχετε καταλάβει, ελπίζω να ήμουν αρκετά επεξηγηματική, ελπίζω να σας έχω φανεί χρήσιμη. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου. Ως την επόμενη φορά, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.